Αγαπητές φίλες και φίλοι, γεια σας. Επανερχόμαστε στις συνεντεύξεις και στις συνεντεύξεις με έναν καλό φίλο, με έναν Έλληνα ερευνητή, επιστήμονα και όχι μόνο, yoga master, tantric master και εξειδικευμένο στην νευροθεολογία, το θέμα που κυρίως θα μας απασχολήσει σήμερα, τον Ανδρέα το μεσημέρι. Καλησπέρα κύριε Ιμπεξή. Καλησπέρα και μεσημέρι μου. Ευχαριστώ που μας καλέσατε πάλι στην εκπομπή σας. Γιατί πρέπει να πούμε ότι και οι προηγούμενες εκπομπές, γιατί είναι και άλλες εκπομπές φίλες και φίλοι που μπορείτε να ζητήσετε στο κανάλι μας, στο Εστία TV και στο YouTube, όπου έχουμε πει, έχουμε αναλύσει πολύ σημαντικά πράγματα με τον κύριο Μεσημέρι. Και σήμερα κάνουμε ένα άνοιγμα στο μεγάλο κομμάτι νευροθεολογία. Θέλετε να μας πείτε τι ονομάζουμε, τι είναι αυτή η νευροθεολογία? Να σας πω, κύριε Παίξη, δεν είναι μόνο, σήμερα το θέμα μας δεν είναι μόνο νευροθεολογία. Είναι από εκεί να ξεκινήσουμε. Πολυεπίπεδο, έτσι. Η νευροθεολογία είναι μια επιστήμη η οποία ασχολείται με τις εμπειρίες που έχουν ορισμένοι άνθρωποι, έτσι, που είναι πέρα από το φυσικό επίπεδο. Έχουν να κάνουν δηλαδή με την εμπειρία του κεφάλου μας. Εμπειρίες οι οποίες είναι πέρα από τις αισθήσεις μας, τις φυσικές αισθήσεις. Παράδειγμα, ο Αϊνστάιν, έτσι, είχε πει ότι ο χρόνος είναι μία επίμονη ψευδέστηση. Δηλαδή, όταν περνάει μία ώρα με μία πολύ ωραία γυναίκα, ο χρόνος περνάει γρήγορα. Όταν όμως περνάς δύσκολα στη ζωή σου, ο χρόνος περνάει αργά. Έτσι, αυτό είναι λοιπόν μία σχετικότητα που έχει να κάνει με την εγκεφαλική μας δραστηριότητα. Λοιπόν, η νευροθεολογία είναι ένα σύστημα το οποίο ασχολείται με αυτές τις εμπειρίες που είναι πέρα από τη φυσική μας αντίληψη, τη φυσική μας αντιληπτικότητα. Δηλαδή, πέρα από τις πέντε αισθήσεις. Ναι, πέρα από τις πέντε αισθήσεις, ναι. Εάν, παραδείγματος χάρη, υπήρχαν ορισμένοι αρκετά μεγάλοι, ας το πούμε, και ψαγμένοι ψυχίατροι και νευρολόγοι, οι οποίοι μέσα στη ζωή τους, ξαφνικά, ενώ είχαν μια σημαντική γνώση της νευρονικότητας του εγκεφάλου και των εμπειριών της ζωής μας, ξαφνικά ζήσανε μια εμπειρία η οποία ήταν πέρα από τον εγκέφαλο. Έτσι. Αυτή λοιπόν η εμπειρία περιγράφτηκε και προσπάθησαν να αναλύσουν. Αυτοί όμως ήταν επιστήμονες που είχαν ανοιχτά μυαλά, να το πω έτσι. Αλλά και ανοιχτά μυαλά πάλι να μην είχαν, η εμπειρία που τους ήρθε, η αθόρμητη εμπειρία, γιατί είχαμε πει την άλλη φορά στις προηγούμενες εκπομπές μας, ότι ο διαλογισμός είναι μια αθόρμητη εμπειρία. Εντάξει. Ξαφνικά λοιπόν βίωσαν μια υπερκατάσταση του νου μας, του νου, την οποία δεν μπορούσαν να εξηγήσουν. Λοιπόν, αυτός λοιπόν ξεκινάμε από τον Όστιν. Ο Όστιν ήταν ένας πολύ μεγάλος ερευνητής και πώς τον είναι, ήταν ένας νευρολόγος και ψυχολόγος, ψυχίατρος, έτσι, ο οποίος την ώρα που πήγαινε, αυτός ήταν έναν επιστήμονας στον χώρο του πολύ καλός, αλλά όμως έκανε και διαλογισμό, πήγαινε σε ένα ζεν μοναστήρι, σε ένα μοναστήρι βουδιστών. Δεν είχε σημασία το αν είναι βουδιστές ή όχι. Έκανε μια άσκηση, ας πούμε. Και εκείνη τη στιγμή ο Όστιν ένιωσε λυπημένος. Ένιωσε λυπημένος. Λύπη. Θυμάστε που είχαμε πει και τον πόνο. Σαφώς. Ναι. Μια αίσθηση φώτισης και ενεργειακής δραστηριότητας διαφορετική από οτιδήποτε είχε νιώσει μέχρι τότε. Αισθάνθηκε τον περιβάλλον. Αυτό είναι ψυχίατρος, έτσι. Η αίσθηση της ιδιαίτερης ύπαρξης, του διαχωρισμού από τον φυσικό κόσμο γύρω του, εξατμίστηκε σαν πρωινή ομίχλη στο πρώτο φως της ημέρας. Είδε τα πράγματα όπως πραγματικά είναι. Μεγάλη κουβέντα. Η αίσθηση του εγώ, εμένα, δικό μου, εξαφανίστηκε. Ο χρόνος δεν ήταν το παρόν ή το παρελθόν ή το μέλλον. Εξιστορεί αργότερα. Είχα μία αίσθηση αιωνιότητας. Αυτά τα γράφει ο Όστιν, έτσι, που είναι νευροψυχίατρος, εντάξει. Παλιές μου λαχτάρες
και απέχθειες, ο φόβος του θανάτου και η τάση του εγωκεντρισμού χάθηκαν. Είχα την ευλογία της κατανόησης της έσχατης φύσης των πραγμάτων. Την εμπειρία μιας εσωτερικής ανάπτυξης επίγνωσης. Mm-hmm. Λοιπόν, αυτό με συγχωρείτε, αυτό περιλαμβάνεται στο βιβλίο σας, να το πούμε. Ναι, αυτό είναι στο βιβλίο. Ένα από τα βιβλία σας. Ένα από τα βιβλία. Διαλογισμός. Τα δάκρυα της συνειδητότητας είναι αυτό το βιβλίο, φίλοι και φίλες, το οποίο βλέπουμε και το οποίο, αν θέλετε, μπορείτε να προμηθευτείτε τηλεφωνώντας στο 210-38-40-676. Ένα από τα βιβλία του κυρίου Μεσημέρη, Διαλογισμός στα δάκρυα της συνειδητότητας, που κρύβονται και άλλα πολλά, βέβαια, πολύ μεγάλες υποκαλύψεις. Είναι βιβλίο το οποίο έχει μέσα, κάνει βαθιές επιστημονικές τομές. Mm-hmm. Δεν είναι βιβλίο, πώς το λένε... Επειδή το έχω διαβάσει, ναι, θα συμφωνήσω, όχι απλώς θα συμφωνήσω, ναι, θα υπερθεματίσω. Ευχαριστώ πολύ. Αυτό λοιπόν είναι μια μυστικιστική εμπειρία. Λέγεται μια πνευματική στιγμή ή μια στιγμή διαλογιστικής κατάνοιξης, αν το προτιμάμε. Αλλά ο Όστιν πιστεύει κάτι άλλο. Άρχισε λοιπόν τώρα αυτό το πράγμα, επειδή αυτός ήταν επιστήμονας και αυτό ήταν μια αυθόρμητη εμπειρία που του συνέβη. Έτσι, δεν είναι κάτι το οποίο του προκάλεσε ο ίδιος. Πήγαινε στο μοναστήρι των Ζεν αναχωρητών να κάνει διαλογισμό, να κάνει γιόγκα, να ακούσει ένα ήχο, να ακούσει μια ψαλμοδία. Δεν έχει σημασία. Ναι. Λοιπόν, εκείνη τη στιγμή λοιπόν έγινε αυτή την υπερβατική εμπειρία. Ναι. Αυτή η υπερβατική εμπειρία λέγεται μυστικιστική εμπειρία. Αυτό που λέγαμε την φορά είναι μη φιλοσοφική εμπειρία. Και είναι αυθόρμητη. Αυθόρμητη. Να το ξανατονίσουμε. Δηλαδή δεν προγραμματίζει. Όχι, δεν προγραμματίζει. Και διορθώστε με αν κάνω λάθος. Ναι. Δεν πας σε ένα σημείο και λες πάω να κάνω διαλογισμό. Όχι, δεν μπορείς. Δεν μπορείς. Μπορείς. Κοιτάξτε, επειδή εγώ είμαι δάσκαλος γιόγκα, δάσκαλος τάντρα και έχω αφιερώσει τη ζωή μου πάνω στη δασκαλία. Δεν αναιρώ το δικό μου το έργο. Σίγουρα έναν άνθρωπο μπορείς να τον προετοιμάσεις, να τον βοηθήσεις να μπει σε αυτή τη διαδικασία. Αλλά αυτό που ήθελα να πω ήταν η φορά, μπορείς να κάνεις, κύριε Μπεξή, κοιτάξτε να σας πω κάτι, μπορείς να κάνεις τις πιο πολύπλοκες κρύγες. Αυτές λέγονται κρύγες στη γιόγκα. Έχουν να κάνουν με την αφύπνιση κουνταλίνη. Άμα πάρεις όμως ένα καλάσνικοφ μέσα σε ένα μόλ και σκοτώσεις 40 ανθρώπους και πάει να κάνεις την κρύγια, δεν σημαίνει θα φτάσεις στο Θεό. Όλα είναι αλλιώδετα. Δηλαδή πρέπει να έχουμε, αυτό είπε την φορά, πρέπει να έχουμε μέσα μας ψυχικές ποιότητες. Θα πούμε μετά για την εμπειρία του γνώθους αυτών. Για πρώτη φορά στην εκπομπή σας. Για πρώτη φορά στην εκπομπή σας θα ακουστεί τι σημαίνει γνώθους αυτών. Γιατί όλοι λέμε ότι οι Έλληνες είπαν ο Σωκράτης είπε γνώθηση αυτών. Ο Σωκράτης είπε γνώθηση αυτών γιατί είχε τη βιωματική εμπειρία του γνώθηση αυτών. Όλοι λοιπόν λένε τι είναι το γνώθηση αυτών. Θύμα θα πούμε, θα περιγράψουμε. Πολύ ωραία. Τι είναι το γνώθηση αυτών. Να σας πω τώρα, να προχωρήσουμε με τον Όστιν. Βεβαίως. Ο Όστιν λοιπόν ο Όστιν μέσα από αυτή την εμπειρία που είχε ο ίδιος, έτσι. Το έφερε σαν μια στιγμή απόδειξη της θεότητας, έτσι. Προσέξτε όμως, μίλησε για την απόδειξη της θεότητας της ύπαρξης του Θεού στον εγκέφαλο. Μας λέτε κάτι πάρα πολύ σημαντικό τώρα. Μίλησε για την ύπαρξη του Θεού στον εγκέφαλο. Στον εγκέφαλο. Θέλετε να μας το εξηγήσετε λίγο περισσότερο. Θα σας εξηγήσω, θα σας πω, ο Θεός, χωρίς να πούμε τώρα στα θρησκευτικά θέματα, ο Θεός... Το θείον, γενικότερα. Θείον, έτσι, είναι γύρω μας. Μάλιστα. Εσείς είστε θείον, εγώ είμαι θείον, το τραπέζι είναι θείον, όλα γύρω μας είναι ο Θεός. Όλα είναι κομμάτι του Θεού. Είναι μόρια, ανήκουν στο Θεό. Η εμπειρία όμως του Θεού, η εμπειρία του Θεού είναι στον εγκέφαλο. Μάλιστα. Δηλαδή, η εμπειρία του Θεού είναι κρυμμένη μέσα στον εγκέφαλό μας. Ωραία. Εκεί βρίσκεται η εμπειρία. Προσέξτε τώρα, ο Όστιν προσπάθησε αυτό να το ερμηνεύσει, να το περιγράψει, έτσι. Να σας πω, κύριε Μπεξή, χωρίς να. Δεν κάνουμε μια συζήτηση. Ναι, μια απλή συζήτηση κάνουμε. Εάν σας πω να περιγράψετε τη ζάχαρη, μπορείτε. Είναι λευκή. Όχι, την εμπειρία της ζάχαρης. Α, την εμπειρία της ζάχαρης. Νομίζω όχι. Αυτό. Εάν ένας άνθρωπος. Θα πάω γύρω-γύρω. Εάν ένας άνθρωπος
εάν στο παιδί, α πούμε, στο παιδί κάποιου ανθρώπου, δεν του έχει δώσει ποτέ ζάχαρη, να φάει ζάχαρη. Ναι. Έτσι. Μπορείς να το εξηγήσεις τι γεύση ζάχαρης. Όχι. Αυτό. Λογικό είναι. Θα κάτσεις να γράψεις τόνους βιβλίων, έτσι. Θα πας σε κάτι παραπλήσιο ίσως, στο μέλι. Δεν θα μπορέσεις να... Ναι. Θα πας σε κάτι... Όχι. Δεν πας αυτό μέλι, όμως. Ούτε μέλι, δεν έχεις φάει μέλι. Α. Ούτε μέλι. Μάλιστα. Λοιπόν, εάν λοιπόν δεν έχεις δοκιμάσει τη ζάχαρη... Για την ειδίτητα. Ναι, αν δεν έχεις δοκιμάσει... Για τη γλυκύτητα. Μπράβο, άμα δεν έχεις δοκιμάσει... Αν δεν έχεις την εμπειρία της ζάχαρης, μπορεί να γράψεις 100 τόμους βιβλίων να περιγράψει τη ζάχαρη. Αλλά αυτός που θα τα διαβάσει δεν θα μπορέσει να έχει την εμπειρία της ζάχαρης. Σωστά. Συμφωνείς. Σαφώς και συμφωνείς. Λοιπόν, ο Όστιν λοιπόν έπαθε αυτό το πράγμα. Ο Κακομοίρης. Έπαθε αυτό. Είχε δει την εμπειρία του Θεού στον εγκέφαλο. Και ξέρετε τι έκανε. Τι έκανε. Έγραψε ένα βιβλίο 844 σελίδων, το οποίο το ονόμασε Το Ζεν και ο Εγκέφαλος. Το οποίο, προσέξτε, δεν δημοσιεύτηκε από τον ίδιο, ναι. Ούτε από καμία ιδιόρυθμη ομάδα του New Age τότε. Δημοσιεύτηκε από τις εκδόσεις του Πανεπιστημίου MIT. Μάλιστα. Έγραψε 804 σελίδες για να ερμηνεύσει αυτή την εμπειρία. Η οποία αυτή η εμπειρία, κύριε Μπεξή, είναι μέσα μας. Είναι κληροδότημα του ανθρώπου. Έρχεται μαζί με τη γέννησή μας. Είναι κομμάτι του εαυτού μας. Ο Πυθαγόρας είχε πει, η ευτυχία είναι μέσα σου. Μάλιστα. Δεν την ψάξεις να την βρεις. Ούτε σε βουνά, ούτε σε λαγκάδια, ούτε σε τόπους κλωρούς και περίεργους. Η εμπειρία του Θεού είναι μέσα μας. Μάλιστα. Η εμπειρία του Θεού είναι μέσα στον εγκέφαλό μας. Πολύ σημαντικό. Και σας το λέω αυτό, πολύ σημαντικό, με τα απόλυτη βεβαιότητα και βάσει των δικών μου ερευνών και βιωματικών εμπειριών. Διότι αν δεν είχα αυτή την αποδεικτικότητα στη ζωή μου, δεν θα ήμουν εδώ πέρα. Ευτυχώς που την είχατε και είσαστε εδώ. Ναι, θέλω να πω δηλαδή ότι... Για να ακούσουν και εάν δεν υπήρχε και αυτή η εμπειρία, δεν θα ερχόμουν εδώ να την διδάξω, να την πω, να την μεταφέρω. Ωραία. Γιατί υπάρχει ένα ρητό που λέει ότι αν έχεις βρει εσύ μέσα σου την ομορφιά, αν εσύ έχεις βρει μέσα σου την αγάπη, αν εσύ έχεις βρει μέσα σου την αλήθεια και την πραγματικότητα, οφείλεις τον ήλιο, οφείλεις αυτό τι, να το μεταφέρεις. Να το μεταφέρεις να το με διάξεις... σκοπό κάποια στιγμή αυτός που ακούει, φαντάζομαι, να το βιώσει. Να πάρει το ερέθισμα. Να πάρει το ερέθισμα για να το βιώσει. Να το ψάξει. Μάλιστα. Γιατί εσείς, κύριε Μπεξή, εάν αύριο βρείτε, ξέρω εγώ, ένα πολύτιμο υλικό, ας πούμε, στην Ελλάδα, έτσι. Δεν θα πείτε αυτό το υλικό να το δώσω στη χώρα μου, πατέρα μου, για να βοηθήσει τη χώρα μου. Σαφέστατα. Σήμερα είναι καταχαρωμένοι, λέμε τώρα. Έτσι. Θέλω να πω, δηλαδή, αυτό είναι μέσα μας. Όταν δηλαδή εσύ έχεις βρει και έχεις ανακαλύψει. Άρα δίνεις το ερέθισμα προκειμένου και ο άλλος να οδεύσει προς τα εκεί και να βιώσει μετά. Πάμε παρακάτω. Μετά από αυτό. Γράφει το βιβλίο. Ήταν ο Όστιν, ήταν ο πρωτοβόρος. Ζεν και ο Εγκέφαλος. Το οποίο επαναλαμβάνω, δημοσιεύθηκε όχι από μια ιδιόρθη ομάδα του New Age, από το MIT. Ναι. 840 σελίδες. Μετά από αυτό, όλο και οι περισσότεροι επιστήμονες, νευρολόγοι και ψυχολόγοι και ψυχίατροι, εστερνίστηκαν την νευροθεολογία. Άρα ουσιαστικά αυτό ξεκινάει, ναι, αυτό που ονομάζουμε νευροθεολογία. Μπράβο. Έτσι, νευρολογία. Την επιστήμη. Μάλιστα. Και βεβαίως μετά. Έχουμε σήμερα, το οποίο έχουμε προχωρήσει σε αυτό και έχουμε τον Δόκτωρ Άντριου Νιούμπεργκ, ο οποίος είναι του Πανεπιστημίου Πενσιλβάνια, έτσι, οι οποίοι έγραψαν το βιβλίο πάνω σε αυτό, Religion in Mind, η θρησκεία μέσα στο μυαλό δηλαδή, και επίσης Why God Won't Go Away, γιατί ο Θεός δεν θα φύγει. Γιατί ο Θεός είναι εκεί και δεν θα φύγει. Δηλαδή είναι εκεί μέσα στο μυαλό μας. Προσέξτε τώρα. Όμως ο Άντριου Νιούμπεργκ, Δόκτωρ Νιούμπεργκ, Πενσιλβάνια, αυτός είναι το Τζέξον, δεν υπάρχει. Απεικόνισαν δεδομένα, συνέδεσαν, προσπάθησαν αυτό να το εξηγήσουν βάσει της σημερινής τεχνολογίας των ηλεκτρικών υπολογιστών και σε τις επιδράσεις που είχε ο εγκέφαλος, η εγκεφαλική, ας πούμε, δραστηριότητα του εγκεφάλου, έτσι, η οποία παρατήθηκε σε θιβετανούς βουδιστές, βυθισμένο σε βαθύ διαλογισμό, φραγκισκανές καλόβριες,
σε βαθιά δέηση και ανθρώπους τανδρικούς οι οποίοι είχαν εμπειρίες τέτοιες, τανδρικούς δασκάλους που είχαν συνέπειες εμπειρίες. Για να μπορέσουν να εξηγήσουν τα κυκλώματα πνευματικότητας στο κεφάλι. Έτσι. Θα πω τώρα εξής πράγμα τώρα, γιατί θα το κλείσω αυτό το κομμάτι όσον αφορά το επιστημονικό καθαρά, για να σας πω γιατί. Είναι φυσικά ωραίο να προσπαθούμε να τα πράγματα να τα εξηγήσουμε με επιστημονικό τρόπο. Αλλά, κύριε Μπεξή, δεν υπάρχει ποτέ περίπτωση να βάλουμε το Θεό μέσα να δοκιμαστούμε στο λέγκα να καταλάβουμε. Δεν υπάρχει περίπτωση. Να βάλουμε δηλαδή τη θεϊκή εμπειρία, όχι το Θεό, έτσι, γιατί ο Θεός είναι γύρω μας, είναι παντού. Έτσι. Δεν θα μπορέσουμε ποτέ να βάλουμε καθαρά τη θεϊκή εμπειρία. Τη θεϊκή εμπειρία και τη θεϊκή, αν θέλετε, το θεϊκό DNA, να το βάλουμε μέσα σε ένα δοκιμαστικό σωλήνα και να το αναλύσουμε στην επιστήμη. Θα είμαστε από τα πίσω. Σας ρωτήσω πάνω σε αυτό κάτι. Ναι, ναι. Άμα αναλύσουμε τον εαυτό μας. Τι πράγμα. Εμείς... Δηλαδή, ούτε τον εαυτό μας μπορούμε να υπεραναλύσουμε. Δεν μπορεί η επιστήμη, ο νους μας, να, και η επιστημονική, αν θέλετε, η επιστήμη, θα φτάσει μέσα στο σημείο. Παράδειγματος χάρη, η επιστήμη λέει σήμερα, η κυβερνητική και η κυβερνητική και η κυβερνητική, λένε ότι το 9% της ύλης είναι κενό. Το 9% της ύλης, αυτό δηλαδή που εμείς αισθανόμασταν ύλη, είναι κενό. Επίσης, λέει ότι το 9,9% είναι ενέργεια. Δεν υπάρχει ύλη. Αυτά τα έχει πει η κυβερνητική, έτσι. Άρα και το θείον είναι. Άρα λοιπόν, ύλη, συνεπώς ενέργεια. Ναι, δεν υπάρχει ύλη. Δεν υπάρχει ούτε. Η ύλη είναι κάτι το οποίο ο νους μας το αισθάνεται, έτσι, γιατί το αντιλαμβανόμαστε έτσι, γιατί όπως είχαμε πει και την φορά, ο νους μας, ο εγκέφαλός μας είναι ένας νευρονικός υπολογιστής, εντάξει. Να σας κάνω μια ερώτηση. Βεβαίως. Γιατί έχουμε συνηθίσει αυτόν τον τρόπο. Ναι, μας αρέσει. Ναι, ναι. Η γεύση πού είναι, στα φαγητό ή στο εγκέφαλο? Η γεύση πού είναι, προφανώς στον εγκέφαλο. Αυτό. Η γεύση δεν είναι στο φαγητό. Ναι. Η γεύση είναι μέσα μας. Ακριβώς. Γιατί γράψτε, ερμηνεύει ο εγκέφαλος. Ακριβώς. Όμως δεν υφίσταται ύλη η οποία είναι ενέργεια, διότι όπως είπατε το 99% ναι. της ύλης είναι ενέργεια. Ναι, ναι. Άρα δεν πρέπει να υπάρχει αυτό που εμείς έστω ονομάζουμε ύλη όπως το ονομάζουμε, λοιπόν, αλλά εν τέλει είναι ενέργεια. Αυτό είναι ένα κομμάτι που θα ήθελα να συζητήσουμε, αν θέλετε. Θα συζητήσουμε, αλλά επειδή αυτό πάει σε ένα άλλο τομέα πολύ βαθιά, θα σας πω όμως αυτό το πράγμα το οποίο είναι σημαντικό και θέλω να το πούμε. Γιατί είναι αυτό που λέμε για την επιστήμη και για τις αποδείξεις που λέμε. Η επιστήμη, λοιπόν, η σημερινή επιστήμη έχει σοβαρές ενδείξεις, ως και αποδείξεις, ότι λίγο πριν το φυσικό θάνατο του εγκεφάλου, δηλαδή πριν πεθάνει ο άνθρωπος, βιώνει ο άνθρωπος κάποια δευτερόλεπτα, κλάσμα δευτερόλεπτα πριν το θάνατό του, το φυσικό θάνατο. Έτσι, σε ανθρώπινο χρόνο. Σε ανθρώπινο χρόνο, βιώνει μια μοναδική στιγμή υπερσυνείδησης. Μάλιστα. Αυτή η αναλαμπή που έχει σήμερα ανακαλύψει η επιστήμη και έχουν βγει βιβλία πάνω σε αυτό ανθρώπων οι οποίοι έχουν μπει σε μια διαδικασία λίγο πριν το θάνατο, έχουν φύγει από το σώμα, έχουν ξαναγυρίσει γιατί ήταν κλινικά ασθενείς, είχαν πέσει ακόμα κλπ. Και έχουν περάσει τις εμπειρίες τους. Και αυτά έχουν καταγραφεί. Αλλά πέρα από αυτό όμως, η επιστήμη, και αυτό το έχει κάνει επίσημο, πώς το λένε, έχει γίνει επίσημο ντοκιματέρ από το National Geographic, έτσι, στο βάρος της επιστήμης, ότι ο άνθρωπος, κάτι δευτερόλεπτα κλάσμα πριν το θάνατό του, βιώνει μια εκστατική ειδονική στιγμή. Να εξηγήσουμε τι είναι η υπερσυνείδηση. Ναι. Προσπαθείτε να σας εξηγήσω τα ανεξήγητα. Κύριε Μεσημέρι μου, ξέρετε το κοινό του Εστία TV είναι απαιτητικό κοινό. Ναι, δεν έχω αντίρρηση αυτό. Απλά και επειδή θα μας το γράψουν από κάτω στα σχόλια, τι είναι η υπερσυνείδηση. Ναι, ναι. Υπάρχει η ψυχολογία, η επιστήμη, έτσι, έχει καταγράψει, όχι η ψυχολογία αυτή που τον ψυχιάτρο, τον ψυχολόγο που πας και σου γράφουν ένα σπιδά κόστα,
να χτυπάσαι ενέσεις, δηλαδή για να γίνεσαι επιτό. Μιλάμε για τους νευρολόγους, τους ψυχολόγους που είναι ψαγμένοι. Έτσι. Υπάρχουν κάποιοι κριτήρες στην Ελλάδα και στο εξωτερικό πολύ περισσότερο. Ο Νιούμπερκ, ας πούμε, που είναι απομόνωση, είναι πολύ ψαγμένος. Υπάρχουν και πάρα πολλοί άλλοι. Λοιπόν, έχει κατατάξει λοιπόν το νου μας και αυτό έχει να κάνει με τον εγκέφαλο. Έτσι. Έχει κατατάξει το νου μας σε υποσυνείδητο, σε ασυνείδητο, υποσυνείδητο, συνειδητό και υπερσυνείδητο. Κάθε ένα από αυτά αντιστοιχεί σε εγκεφαλικούς λογούς. Δηλαδή, το υποσυνείδητο και το ασυνείδητο είναι ο πίσω λογός του κεφάλου, το μεσαίο είναι το συνειδητό που είναι ο διανοητικός εγκέφαλος και το εμπρόσθετο κομμάτι του κεφάλου όμως είναι το επιτοπιαίο κομμάτι. Αυτό το κομμάτι, το μεγαλύτερο κομμάτι του κεφάλου είναι σαν χρηστία σήμερα. Αυτό που λέγαμε την φορά, ότι είμαστε σε κατάσταση safe mode. Δηλαδή, το μεγάλο safe mode είμαστε. Είμαστε safe mode, ναι. Δηλαδή αυτό εδώ δεν δουλεύει. Δεν δουλεύει. Όχι, δεν δουλεύει, δεν υπάρχει ενέργεια. Α. Αυτό είναι αποδεικμένο επιστημονικά. Αυτό το κομμάτι λοιπόν έχει να κάνει με το εμπρόσθετο λόγο του κεφάλου μας. Αυτό το κομμάτι, το εμπρόσθετο κομμάτι, δουλεύει δηλαδή πίσω το υποσυνείδητο, έτσι, το οποίο έχει να κάνει με τις ασυκτώδεις λειτουργίες, το ζωικό κομμάτι, το ζωικό μας κομμάτι, δηλαδή μάλιστα. Αυτό που να φάμε, η αναπαραγωγή, τη διόνυση του είδους, όλα αυτά είναι στο πίσω κομμάτι. Το shelter, να έχουμε δηλαδή καταφύγιο, αυτό που είναι το κομμάτι το ζωικό. Το μεσαίο είναι το διανοητικό, είναι η διανόηση. Το εμπρός κομμάτι, έτσι, είναι ο εμπρόσθετος λόγος, το μεγαλύτερο κομμάτι του κεφάλου μας, είναι σε αδράνεια. Αυτό είναι εκπληκτικό που μας λέτε τώρα. Ναι. Λοιπόν, θα κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα για να συνεχίσουμε αμέσως μετά. Φίλες και φίλοι, επιστρέψαμε στο δεύτερο μέρος αυτής της πολύ σημαντικής εκπομπής που κάνουμε σήμερα σε μια σειρά εκπομπών μαζί με τον Ανδρέα Μεσημέρη, δάσκαλο yoga, yoga master και master tantric, όπως και εξειδικευμένο στην νευροθεολογία, την επιστήμη της νευροθεολογίας, για την οποία μιλήσαμε περισσότερο στο πρώτο μέρος. Αλλά δεν τελειώσαμε. Κύριε Μεσημέρη, σαν συνέχεια όλων αυτών, πώς μπορούμε να το δούμε αυτό και σε εικόνα? Θα το δούμε σε εικόνα. Ναι. Αυτό είπαμε προηγουμένως, αν θυμόσαστε, ότι αυτός ο πολύ σημαντικός επιστήμονας, ο Όστιν και μετά ο Νιούμπεργκ και κάποιοι άλλοι επιστήμονες μετά, υπάρχει μεγάλη βιβλιογραφία πάνω σε αυτό. Στο βιβλίο μας αυτό, ο Γιώργο Επιστήμη της Ενέλιξης, αναφέρονται αυτοί οι επιστήμονες μέσα. Να το δείξουμε κιόλας. Ναι. Yoga, η επιστήμη της ενέλιξης. Ναι. Να ξέρετε ότι όλα αυτά τα σημαντικά βιβλία τα οποία έχει γράψει ο κύριος Μεσημέρης, μπορείτε να τα αποκτήσετε τηλεφωνώντας στο 210-38-40-676 και έτσι να έχετε αυτές τις σπάνιες εκδόσεις και αυτό το σπάνιο έργο το οποίο έχει, είναι καρπός μιας πολύ μεγάλης πείρας και βιώματος που ο ίδιος έχει αποκομίσει. Και επιστημονικής έρευνας. Και επιστημονικής έρευνας. Ναι. Αυτό που είπαμε λοιπόν, ο Θεός στον εγκέφαλο, που είπε ο Όστιν και ο Νιούμπεργκ και όλοι αυτοί οι επιστήμονες οι οποίοι έχουν ενταχθεί στο κομμάτι της νευροθεολογίας, neurotheology επαναλαμβάνω, το οποίο το έχει πει πρόσφατα, έτσι, αυτό το έχει απεικονίσει, έτσι, είναι απεικονισμένο και σε κάποιους πίνακες ενός πολύ σημαντικού ζωγράφου, του Μάικελάντζελο, εντάξει. Του μεγάλου μύστη ζωγράφου, έτσι. Μεγάλου μύστη ζωγράφου, δημιουργού. Που ήρθε και σε σύγκρουση. Ήρθε και σε σύγκρουση. Άρα. Εδώ λοιπόν βλέπουμε τον ανθρώπινο εγκέφαλο. Για να δούμε λοιπόν στη φωτογραφία αυτή, βλέπουμε τον ανθρώπινο εγκέφαλο. Βλέπουμε το σχήμα του ανθρώπινου εγκέφαλου. Το δείχνουμε αυτό για να οπτικά να έχουμε την εικόνα πώς είναι ο ανθρώπινος εγκέφαλος. Έτσι. Είναι και τα τρία μέρη που μας είπατε, έτσι. Ναι, ναι. Τα τρία μέρη που σας είπανε. Είναι το πίσω μέρος, είναι ο μέσος λοβός και ο εμπρόσθετος λοβός. Ο εμπρόσθετος λοβός, όπως είπαμε την φορά, είναι σε κατάσταση αδράνειας. Ο εμπρόσθετος λοβός είναι η υποσυνειδητότητα. Υπερσυνειδητότητα. Η υπερσυνειδητότητα. Έτσι. Η υποσυνειδητότητα είναι ο πίστιος. Μάλιστα. Ο μεσαίος είναι λογική. Είναι η διανόηση. Λοιπόν, τώρα
Θα δούμε λοιπόν αυτό το σχηματάκι εδώ πέρα, έτσι, το οποίο το γνωρίζουμε από τον πινακόλ μας. Βεβαίως. Έτσι, το γνωρίζουμε. Καπέλο Σιξτίνα, αν δεν κάνω λάθος, έτσι. Και αυτό τι δείχνει, τι προσπαθεί να μας δείξει. Το Θεό, το Θεό δηλαδή, τη θεότητα, έτσι, ο οποίος επικοινωνεί με τον άνθρωπο. Μέσα όλα αυτά, μέσα σε, κάποιο σχηματική, σε κάποια σχηματική αρμονία. Αυτό το άλλη φορά, το ξέρω άλλη φορά. Θα δούμε την πραγματικότητα αυτό που θέλει να μας δείξει εδώ. Θα δείξουμε με το mouse, τον γένσορα. Αυτό. Βλέπουμε λοιπόν εδώ πέρα τον Θεό, έτσι, και την επικοινωνία με τον άνθρωπο. Μάλιστα. Αυτό είναι πολύ γνωστό πίνακα, το ξέρει όλο ο κόσμο. Αυτό όμως που εδώ πέρα απεικονίζει ο Μάικλ Άντζελο, στην πραγματικότητα, άμα το δούμε. Που τους είχε γυμνούς όλους, έτσι. Ναι. Όλες οι μορφές ήταν γυμνές, πρέπει να πούμε αυτές. Ναι, ναι, ναι. Αυτό λοιπόν το οποίο θέλει να δείξει. Και οι υπόλοιπες εικόνες είναι από θέμα που θα αναλύσουμε πάνω στην συνωμοσιολογία, γιατί έχουμε πολλά θέματα τέτοια παρόμοια. Ναι, αυτό λοιπόν που θέλει να μας δείξει εδώ πέρα. Αριστερά νομίζω πρέπει να πάμε. Λίγο αριστερά. Εκεί. Αυτό νομίζω είναι. Εκεί, ναι. Ωραία. Στην ουσία είναι η επικοινωνία του εγκεφάλου. Με τον άνθρωπο. Το πίσω κομμάτι, δηλαδή, άμα δούμε, είναι ο εγκέφαλος που επικοινωνεί στην φωτογραφία. Είναι δηλαδή αντίγραφο, έτσι. Καταπληκτικό. Το εγκεφάλου. Δηλαδή, μιλάμε για την υπερσυνειδητότητα. Γιατί από μπροστά βγαίνει, έτσι, δεν κάνω λάθος. Ναι, ναι, ναι. Μιλάμε για την επικοινωνία του ανθρώπου με τον άνθρωπο. Του μιλάμε για το γνώθις αυτόν που πει, μιλάμε για την θεογνωσία του ανθρώπου. Γιατί ο άνθρωπος. Γιατί ο άνθρωπος, κύριε Μπεξή, είναι Θεός. Ημείς γαρ, ναός Θεού εστέ ζώντος. Ημείς γαρ, ναός Θεού εστέ ζώντος. Δεν θα πω ποιος το είπε αυτό. Όπως κατάλαβε, κατάλαβε. Επίσης, και εγώ είπα ημείν, Θεοί εστέ. Ναι. Και εγώ είπα ημείν, Θεοί εστέ. Και το τρίτο, τεθλιμμένη οδός, και στενή η πύλη που οδηγεί στην απόλυτη ευδαιμονία και αθανασία. Ναι. Αυτά δεν θα πω ποιος τα έχει πει. Ας τα ψάξουν να τα βρούνε. Αυτά όμως δείχνουν, έτσι, ότι ο Θεός είναι μέσα μας. Να δούμε πάλι την τοιχογραφία αυτή από το Βατικανό, την Καπέλα Σιξτίνα. Θέλω να σας ρωτήσω. Ναι. Το κεντρικό κομμάτι είναι η επίφυσης. Το κεντρικό κομμάτι είναι η επικοινωνία της, του εμπρός του λευγού και μέσω της επιφύσεως, έτσι, η επικοινωνία του ανθρώπου με τον άνθρωπο. ο άνθρωπος είναι αυτό που είναι προηγουμένως, είναι αυτό να το ξαναδείξουμε εδώ πέρα στην φωτογραφία. Μάλιστα, αυτό. Έτσι. Βλέπουμε λοιπόν εδώ πέρα τον, αν δούμε ότι είναι πανομοιότυπο, είναι πανομοιότυπο αυτά τα στοιχεία εδώ πέρα, ο εγκέφαλος και η ζωγραφία του Μικελάντζελο, και στην ουσία αυτό το κομμάτι, το εμπρός του κομμάτι του κεφάλου, το οποίο είναι ο μπρος λοιπόν στο κεφάλαιο μαζί με την επίφυση και επικοινωνεί με τον άνθρωπο. Επιτρέψτε μου να πω ότι ο μεγάλος αυτός μύστης, ο Μιχαήλ Άγγελος, να. Και ας μείνουμε λίγο σε αυτή τη φωτογραφία, τις μορφές τις είχε όλες γυμνές. Και το θείον το οποίο το δίνει, διότι προσαρμόζεται μέσα στα πρότυπα της εποχής που ζούσε και για τον Πάπα, ουσιαστικά τον οποίον, ο οποίος του ανάθεσε να φτιάξει, γι' αυτό το έκανε έτσι όπως το έκανε. Τις μορφές πρέπει να πούμε ότι μετά, όταν τις είδε ο Πάπας, τρελάθηκε, γιατί είδε όλοι, ήταν όλοι γυμνοί. Και έφερε ειδικό ζωγράφο, το οποίο δεν ξέρουμε το όνομά του, και έχει μείνει, να το πούμε αυτό, με την επωνομασία ο Βρακάς. Έτσι λέγεται. Ναι, ναι. Αυτός που έβαλε ρούχα. Ναι. Διότι επιζητούσε τη γυμνότητα ο Μιχαηλάγγελος για να δείξει και την ουσία, ότι αυτό είναι το αυθεντικό. Ναι, ναι, ναι. Πολύ σημαντικό, πάρα πολύ σημαντικό αυτό που μας είπατε. Και θα επαναλάβω. Συγγνώμη, κύριε Μπεξή, να σας πω. Ναι, ναι. Θα επαναλάβω αυτά που, τα τρία. Ημείς γαρ ναός Θεού εστέ ζώντος. Πρώτον. Δεύτερον. Και εγώ είπα ημείν Θεοί εστέ. Τρίτον. Τεθλιμμένη οδός και στενή η πύλη. Η στενή η πύλη είναι η επίφυση. Μάλιστα. Τεθλιμμένη είναι αυτό που λέγαμε την φορά. Ότι μέσα από τον πόνο φτάνεις στο Θεό, έτσι. Αυτό που έχετε πει ακριβώς. Μπράβο. Τεθλιμμένη λοιπόν οδός, συγγνώμη για τον μπράβο, το μπράβο, έτσι δεν το λέω. Όχι, όχι. Ο βαθμός είναι. Υπάρχει μεγάλο, απλά το λέω έτσι η ρήμη του λόγου. Αλίμονο. Τεθλιμμένη οδός και στενή η πύλη. Μάλιστα.
Αυτή την ερμηνεία την έχουμε δώσει μόνο Universal People, το κέντρο μας. Mm-hmm. Τι σημαίνει τεθλιμμένη οδός και στενή πύλη που οδηγεί στην αθανασία και την απόλυτη ευδαιμονία. Δεν θα πάω ποιος τα έχει πει αυτά. Ναι, ναι. Αφήνω τους αγαπητούς φίλους εδώ να τα ψάξουν. Mm-hmm. Ποιος τα έχει πει αυτά. Mm-hmm. Λοιπόν, τώρα όμως, όπως σας είχα πει και την άλλη φορά, θα σας περιγράψω, για πρώτη φορά θα ακουστεί αυτό, δεν ξέρω αν ακούγεται παγκοσμίως την πρώτη φορά, θα σας περιγράψω τι σημαίνει γνώθηση αυτών. Πάμε στο γνωστό. Θέλετε να σας πω τι σημαίνει γνώθηση αυτών. Θα θέλαμε βεβαίως να μάθουμε. Ναι, λοιπόν. Να ακούσουμε την ερμηνεία σας. Δεν θα πω πολλά, θα είμαι συμπυκνωμένος. Λοιπόν, το γνώθηση αυτών είναι το final destination. Είναι ο τελικός προορισμός του ανθρώπου. Δεν σημαίνει δηλαδή όμως όταν φτάσεις εκεί ότι την επόμενη μέρα δεν έχεις ασχοληθείς με την καθημερινότητα της ζωής σου. Δεν σημαίνει δηλαδή ότι έχεις γίνει έχεις φτάσει, ας πούμε, έχεις γίνει γκουρού και είσαι, ξέρω εγώ, έχει αλλάξει η ζωή σου στην καθημερινότητα. Δεν ισχύει αυτό. Και εδώ θα ήθελα να πω απροπό ότι εγώ, κύριε Βεξή, είμαι ένας άνθρωπος, είμαι εργάτης της γνώσης και είμαι και εργάτης της ζωής. Δεν έχω πίσω μου ούτε εκατομμύρια να τρέχουν. Καθημερινά δουλεύω για τον επιούσιο και καθημερινά δουλεύω για να μπορέσουν αυτά να βγουν στην επιφάνεια. Έτσι. Ματέρου σας είναι πάρα πολύ μεγάλο και μεσημέρι. Ούτε ανθρώπους έχω να με υποστηρίζουν οικονομικά, ούτε έχω θέματα. Είμαι ένας άνθρωπος που παλεύω, προσπαθώ να δώσω αυτή τη γνώση στους ανθρώπους. Λοιπόν, προσέξτε τώρα. Και μέσα από μια πολύ μεγάλη εμπειρία που έχετε, ναι, στο συγκεκριμένο χώρο. Ο Θεός, λοιπόν, το γνώθης αυτών είναι είναι το final destination. Αν φτάσεις όμως εκεί, δεν σημαίνει ότι την άλλη μέρα έχεις γίνει πλούσιος. Τι εννοείται τελική... Final destination. Ναι, τελικό προορισμό. Τελικό προορισμό. Εννοείται. Εννοείται να σας ρωτήσω. Ναι, ναι. Τη θέωση. Την καλούμενη θέωση. Όχι, όχι. Μην πούμε τώρα στο θέμα της. Ρωτάω. Να σας πω. Γιατί φαντάζομαι θα είναι και απορία των τηλεθεατών και τηλεθεατριών, ναι, ναι, μας. Λοιπόν, εγώ θα σας πω τώρα... Τι είναι αυτός ο τελικός προορισμός. Ποιος. Ο τελικός προορισμός... Θα σας πιέσω, κύριε Μεσημέρι. Δεν θα γλιτώσετε εύκολα εκεί που καθίσατε. Λοιπόν, ο τελικός προορισμός είναι να βρεις μέσα την ευδαιμονία. Μέσα. Είναι να βρεις αυτό που όταν τον βρεις, μετά δεν χρειάζεται τίποτα άλλο. Δεν χρειάζεται τίποτα άλλο. Mm-hmm. Απλά τα συμβαρικά να μπορείς να ζήσεις το σώμα σου. Ναι. Δηλαδή είναι το contentment που λέμε, είναι η πληρότητα. Είναι αυτό που λέμε «fill my cup», γέμισε το ποτήριό μου. Ευδαιμονία. Ευδαιμονία. Μεγάλη λέξη. Είναι, λοιπόν, μεγάλη είναι, έννοια. Ναι. Δεν σημαίνει ότι ανεμένα έγινες πλούσιος, ότι έγινες εγώ, mm-hmm, έχεις γίνει ή επώνυμος ή οτιδήποτε, έχει αλλάξει τη ζωή σου, όχι. Αυτό έχει να κάνει με σένα, με σένα. Είναι μέσα μας, είναι κρυμμένο μέσα μυστικό δικό σου. Προσέξτε τώρα. Τι είναι λοιπόν το γνώθηση αυτών. Το γνώθηση αυτών είναι μια συνεχής, ειδονική, εκστατική, υπερσυνείδητη γενεσιουργία φωτός και ροής ενέργειας, αλλά συνεδευόμενη από αναλύωτες ψυχικές αξίες. Αυτό το νόθησε αυτό. Να το επαναλάβω. Ναι. Ωραία. Είναι μία συνεχής, ειδονική, εκστατική, υπερσυνείδητη γενεσιουργία φωτός, ροής ενέργειας και αναλύωτων ψυχικών ποιοτήτων. Λοιπόν. Ωραία. Ωραία. Αυτό βέβαια που διαβάσατε, ναι, ναι, αυτό τον ορισμό που μας δώσατε... Να δείξουμε λίγο αυτή τη φωτογραφία. Να τη δείξουμε. Τι είναι αυτή η φωτογραφία, ξέρετε. Σαν καμπάνες σας βλέπω. Τι είναι καμπάνες. Ξέρω εγώ. Μήπως είναι κάτι άλλο. Καμπάνες είναι. Ναι. Τι συμβολίζει όπως η καμπάνα. Δεν ξέρω. Τι σας δείχνει αυτό, τι σας θυμίζει αυτό. Αυτά έχουν και στα βουδιστικά κέντρα. Ναι, είναι παντού. Η καμπάνα είναι αρχαιολογικό σύμβολο. Είναι το σύμβολο του τράγου. Είναι ο τράγος, η καμπάνα είναι ο τράγος. Είναι το διευθυνσιακό σύμβολο. Mm-hmm. Δικό μας σύμβολο είναι, αρχαιολογικό σύμβολο. Κύμβαλο, τρόπο την άλλη. Ναι, ναι.
Τι είναι. Τι συμβολίζει, τι σας θυμίζει αυτό. Ξέρω, σαν βιμάνα, θέλω να μου πείτε, τι μου πείτε. Είναι το, αυτό η καμπάνα, είναι αυτό που λέγαμε, τι λέγαμε εδώ πέρα, τι είπαμε εδώ πέρα. Φαλός. Είπαμε τι? Συνεχή ειδονική, εκστατική, υπερστήνη γυναισιουργία, προσέξτε τώρα. Η καμπάνα είναι, το γύρω γύρω είναι το θηλυκό όργανο και κάτι είναι το, μέσα είναι το αρσενικό. Μάλιστα. Το οποίο δονεί. Το οποίο δονεί. Και όπως δονεί, παράγει γυναισιουργία. Παράγει μελωδία. Παράγει φως. Η καμπάνα συμβολίζει αυτό το πράγμα. Είναι η θηλυκή ενέργεια, το θηλυκό δηλαδή στοιχείο, το θήλι, το άρεν, τα οποία σε κατάσταση ροής ενέργειας παλόμενα δημιουργούν τη ένωση. Και το ίδιο και στη βουδιστική παράδοση, όταν ακριβώς γυρίζουμε κιόλας. Το ίδιο πράγμα, ναι. Έτσι, ούτως ώστε να βγει ο συντονισμός. Να. Υπάρχει αυτός ο συμβολισμός και σε άλλες. Αλλά όμως η καμπάνα σαν σύμβολο αρχαίο, είναι αρχαιολογικό σύμβολο. Είναι το διονυσιακό σύμβολο, έτσι. Συμβολίζει τη γέννηση, το κάλεσμα, την αναπαραγωγή, την δόνηση. Όλα αυτά δημιουργούν ευδαιμονία. Άρα γνώθηση αυτών είναι ευδαιμονία. Συγγνώμη για την χαζή, αν θέλετε, ερώτηση. Το γνώθηση αυτών είναι, σας είπα, υπερσυνείλτη γεννησιουργία. Άρα ευδαιμονία. Η ευδαιμονία, η ευδαιμονία είναι το περίβλημα. Α, μάλιστα. Λοιπόν, και τώρα εδώ θέλω να σας πω το εξής πράγμα, το οποίο επίσης δεν έχει ξανακουστεί και θα ακουστεί επίσης για πρώτη φορά. Σχετικά με το γνώθηση αυτό. Βέβαια. Γιατί λέμε φως. Λέμε, είδαμε το φως των αληθινών. Και δεν λέμε, είδαμε το νερό. Είδαμε το χώμα. Ο Φάος, το Φάος, Χάος, ο Φάνης Έρος Δημιουργός, πείτε μας. Λέμε ότι είδαμε το φως, το αληθινόν, έτσι, και λάβαμε... Αυτό λέγεται πιο μετά, βέβαια. Προηγουμένως είδαμε το φως, το αληθινόν και λάβαμε πνεύμα επουράνιον. Υπάρχει όλη η ελληνική παράδοση που είναι σχετιζόμενη με το φως, μέσα από το Φάνη Έρωτα Δημιουργό. Ωραία. Ναι. Λοιπόν, γιατί όμως λέμε φως. Για πείτε μας. Και δεν λέμε χώμα, δεν λέμε νερό, δεν λέμε, ξέρω εγώ, ένα άλλο στοιχείο. Για να ακούσουμε. Γιατί. Σήμερα, λοιπόν, λέμε φως, και αυτό επαναλαμβάνω, έχει ακούγεται για πρώτη φορά παγκόσμια. Όχι μόνο στην εκπομπή, παγκόσμια. Σήμερα ο άνθρωπος με την τεχνολογία των οπτικών ινών έχει αποδείξει ότι το φως, οι οπτικές ίνες τι μεταφέρουν, data, δεδομένα. Σωστό. Είναι συγκλονιστικό αυτό που λέτε. Ναι. Μέσα από τις οπτικές ίνες φωτός, άμα πάρετε μια οπτική και την κόψετε, θα ξεπεταχτούν καλώδια, θα ξεπεταχτούν χρώματα. Κόκκινο, μπλε, κίτρινο. Μάλιστα. Είναι φως, είναι φωτεινές ακτίνες. Αυτές όμως οι φωτεινές ακτίνες μεταφέρουν τι? Πληροφορία. Data. Data. Γι' αυτό λέμε είδαμε το φως. Γιατί το φως, το θείον φως, η Ολυμπιακή φλόγα. Είναι φορέας πληροφορίας. Είναι φορέας πληροφορίας. Μάλιστα. Είναι γνώση. Εκπληκτικό αυτό. Ναι. Εκπληκτικό. Και μεσημέρι όλο και μας εκπλήσεται. Κάθε εκπομπή που κάνουμε μαζί είναι μία αποκάλυψη. Γιατί όλα αυτά που λέμε, που βεβαίως υπάρχουν και στα βιβλία σας, γιόγκα, η επιστήμη της ενέλιξης, διαλογισμός στα δάκρυα της συνειδητότητας, θωός, λοιπόν, ειδονή και βέβαια μυρωδιά σταριού. Ναι, εδώ είπαμε αυτά τα βιβλία μπορείτε να τα αποκτήσετε αν θέλετε, είναι τα βιβλία του μεσημέρι, τηλεφωνώντας στο 210-38-40-676 και να σας αποσταλούν. Και σε αυτό το βιβλίο, κύριε Μεσημέρι, αυτά τα οποία βγάζετε είναι μοναδικά όπου συσχετίζεται το κομμάτι της οικονομίας. Ναι, είναι το μεταφορικό σύστημα. Ναι. Θα έρθουμε σε αυτό, νομίζω. Δεν είναι θέμα της σημερινής εκπομπής. Όχι, δεν θα μπορέσουμε. Απλά σήμερα δίνουμε μία, φίλες και φίλοι, ένα πρώτο έναυσμα για αυτά που θα ακολουθήσουν. Ναι. Γιατί αυτά που θα ακολουθήσουν είναι συγκλονιστικά επίσης. Θα ακολουθήσει η εκπομπή που θα έχει σχέση με το Matrix και με τη μυρωδιά σταριού, την οικονομία, το νομισματικό σύστημα. Το νομισματικό σύστημα. Απλά και ξέρετε, κύριε Μεσημέρι, είναι ερώτηση που θα σας κάνω και στην επόμενη εκπομπή. Ναι, ναι. Ξεκινώντας, πώς συσχετίζεται η οικονομία με το πνεύμα? Είναι απόλυτα συνδεδεμένα. Αυτό είναι η ερώτηση. Ας σκεφτείτε τώρα ότι, ας πούμε, τώρα που συζητάμε, η Σαουδική Αραβία έχει κάνει εμπάργκο στην Ιεμένη. Αυτή τη στιγμή οι άνθρωποι της Ιεμένης, τώρα που μιλάμε, αυτές τις μέρες, δεν έχουν να φάνε.
δεν έχουν νερό να πιούν. Πεθαίνουν τα παιδιά από την πείνα. Όταν δεν έχεις λοιπόν τα βασικά resources για να ζήσεις, δεν μπορείς να ασχοληθείς με το πνεύμα σου. Έτσι. Ασχολείσαι με το που θα φας. Έτσι. Ασχολείσαι με να επιβιώσεις τη ζωή σου. Αυτό που συμβαίνει σήμερα. Μήπως αυτό που θέλουν ακόμα περισσότερο να κάνουν και στην πατρίδα. Ακριβώς. Όταν λοιπόν το νομισματικό σύστημα είναι απόλυτα συνδεδεμένο με το πνεύμα. Απόλυτα. Πολύ σωστό. Και αυτό το αναλύσουμε, φίλες και φίλοι, στην επόμενη εκπομπή που έρχεται εδώ στο Εστία TV. Ναι. Όπου αυτά όλα που θα αναλυθούν θα είναι μοναδικά και πρωτοποριακά. Και σήμερα, κύριε Μεσημέρι, για να κλείσουμε αυτό το άνοιγμα που κάναμε στον εσωτερικό μας σε αυτό, στο γνώθι σε αυτόν. Ναι. Και τι πραγματικά σημαίνει και όλα αυτά τα πολύ σημαντικά που μας είπατε, πώς θα κλείνατε τη σημερινή εκπομπή? Θα σας πω. Είχαμε πει την άλλη φορά στην προηγούμενη εκπομπή για την Κουνταλίνη. Ναι. Υπάρχει ένα βιβλίο της Bonnie Greenwell. Mm-hmm. Είναι ψυχίατρος ψυχολόγος με PhD στην Αμερική και έχει γράψει ένα βιβλίο που υπάρχει στην Ελλάδα που λέγεται «Η αφύπνιση της Κουνταλίνη και η μεγάλη θεά ξυπνάει», της Bonnie Greenwell, το οποίο είναι της εκδόσης Έσοπτρων. Και μπορεί κάποιος να το πάρει. Έχεις, νομίζω ότι έχει αντιληφθεί ένα βιβλίο το οποίο μέσα γράφει. Μας δίνεται όμως μια σημαντική πληροφορία. Μπορείτε να τηλεφωνήσετε, φίλες και φίλοι, στις εκδόσεις Έσοπτρων να το αναζητήσετε, ναι, εάν υπάρχει. Ναι, ναι, ναι. Έτσι. Είναι της Bonnie Greenwell, η μεγάλη αφύπνιση γράφει. Mm-hmm. Και αυτό, η Bonnie Greenwell ήταν ψυχία, ψυχολόγος, έτσι, και έχει μέσα πάρα πολλές περιπτώσεις. Για να πω το εξής, η Κουνταλίνη είναι all the money. Είναι όλα τα λεφτά. Και συγγνώμη που να σας ξαφνιάσω, γιατί το έχω κάνει και το ξαναλέπω σε κάθε κομπή και γίνομαι ρωτός. Περνάμε ωραία όμως. Να σου το πω. Να το πείτε. Να σου το πω, θέλετε. Ναι. Είστε σίγουρος? Ναι. Καταρχάς, να πούμε ποια είναι η Κουνταλίνη. Όλες οι μυστηριακές τελετές, ναι, των αρχαίων Ελλήνων. Mm. Ελευσίνια, καβύρια, ορφικά, σκοπό είχανε να αφυπνίσουν την Κουνταλίνη. Μάλιστα. Ποια είναι η Κουνταλίνη, να πούμε, στον κόσμο που ίσως το βλέπει πρώτη φορά. Γιατί, φίλες και φίλοι, ξαναείπαμε, αυτή είναι μία σειρά εκπομπών. Οι προηγούμενες υπάρχουν και αυτές στο YouTube, στο κανάλι μας στο Εστία TV, από το κανάλι μας στο Εστία TV, και μπορείτε να τις βρείτε με τον κύριο Μεσημέρι. Κουνταλίνη. Αλλά να πούμε τι είναι η Κουνταλίνη. Η Κουνταλίνη είναι, θα το κλείσουμε το θέμα αυτό και θα σας το πούμε. Ναι, ναι. Η Κουνταλίνη γράφει μέσα ένα αρχαίο κείμενο, είναι η μεγάλη, λέει, θεά κοιμάται κάτω από την Κάντα. Δίνει λευτεριά στον Ιόγκη και σκλαβιά στον ανόητο. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Αυτή είναι η Κουνταλίνη. Και στην αρχαία Ελλάδα έτσι ήταν, που από εκεί έρχεται βέβαια η Κουνταλίνη, το ιερό Σόφης, ο εδραζόμενος, ναι, στη σπονδυλική μας στήλη, στο, στη τελευταίο της κομμάτι. Έτσι. Στο Περίνο. Την οποία βεβαίως τη γνώσαν οι πρόγονοί μας και είναι και αυτοί που έχουμε στο κηρύκιον του Ερμού, μήπως. Ναι, ναι. Είναι, ναι, η όφηση ελισσόμενη. Υπάρχει εκπομπή, αυτοί που μπορούν να τη δουν. Το θέμα, η Κουνταλίνη όμως, κύριε. Το μυστικό θα μας πείτε τώρα. Η Κουνταλίνη, κύριε Μπεξή, ναι, ναι, είναι all the money, όλος ο πλούτος. Ναι. Είναι όλα αυτά. Γιατί εάν δεν ξυπνήσει η Κουνταλίνη σου, δεν μπορείς ποτέ να είσαι ευτυχισμένος άνθρωπος. Δηλαδή, φυσικά θα ψάχνεις να βρεις αυτή την αφύπνιση. Και πώς κάποια θα το καταλάβει αυτό ότι συνέβη? Λοιπόν. Θέλετε να το αφήσουμε για την επόμενη εκπομπή? Θα το αφήσουμε αυτό, απλά το θέλω να κλείσω με αυτό το πράγμα. Αυτό το ερώτημα που σας κάνω. Πώς κάποιος κάποια θα καταλάβει ότι αφυπνίστηκε η καλούμενη Κουνταλίνη, που στην ελληνική γλώσσα, όπως θα τη λέγαμε, τον ιερό όφη. Θείον πυρ. Το θείον πυρ. Όπως το έχω αντιλήσει και παλιότερα. Αν πάρει κανείς από το βιβλίο και τα δικά μου βιβλία. Βεβαίως. Το εκδέσει και Universal People. Αυτό το βιβλίο, το Θεός Ιδονή. Να το δείξουμε. Θεός Ιδονή, το κύριο Μεσημέρι. Αυτό το μεγάλο βιβλίο, έτσι είναι. Ναι. Θεός Ιδονή. Το οποίο αυτό περιγράφει μέσα. Θα κλείσουμε την εποχή με αυτό που γράφει εδώ πέρα. Γιατί είναι σημαντικό για να ξεκαθαρίσουμε επίσης το θέμα της Ιδονής. Για να μην μπλέξουμε τώρα με την Σαρκή Ιδονή και νομίζουμε ότι η Ιδονή είναι η Σαρκή Ιδονή, έτσι. Λοιπόν, γράφει λοιπόν: η αλχημία της Ιδονής, το φωνήμα της Ιδονής μέχρι σήμερα είναι ανεξιχνίαστο. Είναι ξεχνίαστο επιστημονικά. Παρ' όλα αυτά, οι μοντέρνοι επιστήμοι, οι σύγχρονοι ενδοκρινολόγοι λένε ότι ο άνθρωπος ζει για την Ιδονή. Η ανθρώπινη ύπαρξη ενδόμηχα αποζητά και αναζητά την Ιδονή. Είναι σαν τη σοκολάτα. Σε ποιον δεν αρέσει η σοκολάτα? Η Ιδονή είναι ένα ενδοκρινολογικό απλά σύμπτωμα, μια ενορχήση τη φυσιολογία, ή είναι ένα ενεργειακό μυστήριο, μια γενεσιουργό στη δημιουργία?
Αυτό που λέγανε προηγουμένως οι γυναίκες. Ακριβώς. Σαν μια λαχτίδα, από το πουθενά εμφανίζεται η ειδονή, ο έρωτας και αναστατώνει τη ζωή μας. Σωματική, αισθητική, συναισθηματική, νοητική, πνευματική, αντιληπτική, ερωτική. Πόσες μορφές υπάρχουν και πόσες ακόμα δεν έχουμε ανακαλύψει. Και κλείνω με αυτό. Ο Αριστοτέλης θεωρούσε ότι η αξία της ειδονής εξαρτάται από την αξία της ενέργειας που προκαλεί. Μάλιστα. Και η ειδονή συμπληρώνει με φυσικό τρόπο κάθε μας ενέργεια. Αυτό είναι η κουτάκια. Άρα και όταν ο Επίκουρος μιλούσε για ειδονή, ναι, η θεωρία της ειδονής του Επικούρου ήταν κάτι πολύ πολύ υψηλό. Έτσι δεν είναι η θεωρία της ειδονής. Ναι, γιατί η ειδονή έχει πάρα πολλά επίπεδα. Ακριβώς. Θα τα πούμε, θα έχουμε συνέχεια, θα έχουμε συνέχεια και μεσημέρι, φίλες και φίλοι, κλείνοντας την εκπομπή, να σας πολύ. Δείξω και πάλι, να είστε καλά, εμείς σας ευχαριστούμε, να σας δείξω και πάλι τα μοναδικά βιβλία αυτά κυρίου Μεσημέρι. Σας τα δείχνω εδώ, τα οποία μπορείτε να τα αποκτήσετε τηλεφωνώντας το 210-3840-676 και να σας αποσταλούν όπου εσείς θελήσετε. Πραγματικά μοναδικά βιβλία και σπάνιο να τα βρείτε έξω. Θα μιλήσουμε την επόμενη φορά, το νομισματικό σύστημα. Και η μεσημέρι, νομισματικό σύστημα Matrix. Matrix.